Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ θα είμαι λιγότερο επικοινωνιακός, διότι έγραψα και ένα άρθρο πρόσφατα για την... Ουσιαστικά προσπαθώντας να βάλω σε ένα ιστορικό πλαίσιο το ζήτημα του ιστορικού αναθεωρητισμού και τις σχέσεις του με την πολιτική διεθνώς. Οπότε, όταν τα βάζεις στο χαρτί είναι και πιο συγκροτημένο, οπότε θα... δυστυχώς θα το διαβάσω. Λοιπόν... το θέμα λοιπόν το δικό μου είναι αυτό το ρεύμα του ιστορικού αναθεωρητισμού και αν θέλετε και η σχέση του με την πολιτική γενικότερα. Περισσότερο από 70 χρόνια λοιπόν μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα του φασισμού, ορισμένα γεγονότα όσον αφορά και στην πολιτική φυσικά αλλά και στη δημόσια ιστορία, η αντιπαράθεση για την ιστορική ερμηνεία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου φαίνεται ότι έχουν πάρει πολύ άσχημη τροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Αναφέρει δύο συγκεκριμένα. Παραδείγματος χάρη στη Λετωνία, πέρσι τιμήθηκε από τη Βουλή η Λετωνική Μεραρχία Waffen SS. Στην Ουκρανία, η επίσης Βουλή εκεί με τη σειρά της τίμησε διάφορους επικεφαλής ένοπλων δοσυλλογικών ομάδων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για μαζικές σφαγές Εβραίων, Πολωνών, Ουκρανών, κατοίκων, κρατουμένων κλπ. Και πρόσφατα, μάλιστα, άκουσα ότι και ο Στέπαν Μπαντέρα πλέον έχει γίνει κεντρική λεωφόρος. Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η μνήμη των ένοπλων συνεργατών των Ναζί είχε παραμείνει πολύ αυτολογοκριμένη, όπως είχε γράψει και τόσο ο Κωστόπουλος παλιότερα, πριν 10 χρόνια. Πρόσφατα όμως το εν λόγω βιβλίο μας τονίζει στην εισαγωγή του ήδη την ανάγκη αποδόμησης του αφηγήματος των Γερμανοτσολιάδων όσον αφορά τους συνεργάτες του κατακτητή. Αφήγημα το οποίο εντάσσεται κατά τους συγγραφείς φυσικά στην ευρύτερη κυρίαρχη μυθολογία της αριστεράς στην Ελλάδα. Αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε βέβαια και με διάφορα άλλα πολιτικά γεγονότα. Πρόσφατα στην Ουγγαρία ο εκεί πρόεδρος κατήγγειλε τη σοβιετοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της επετείου του 1956 και ο Πολωνός πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αδελφό χριστιανικό λαό της Ουγγαρίας. Άρα ένα ερώτημα μπαίνει ακόμα και στο σήμερα, μήπως η αιτία όλων των δεινών μας ήταν και είναι διαχρονικά η αριστερά, ο κομμουνισμός και το φάντασμα της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Η ιστοβιογραφική τομή, όπως είπε και πολλές μέρες πριν, είναι σίγουρα φυσικά το 1989-90 και τα γεγονότα τα πολιτικά τότε. Κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το πέρασμα έτσι στο μόνο δυνατό κόσμο, τον υπαρκτό καπιταλισμό. Από τη δεκαετία λοιπόν το 90 θα αρχίσει η αποδόμηση της ιστορίας των επαναστάσεων από τη Γαλλική Επανάσταση έως τη Ρωσική Επανάσταση με ιδιαίτερη έμφαση φυσικά στον κομμουνισμό και την εγκληματική του φύση. Στην πορεία αυτής της εγκληματοποίησης, αν θέλω να το πούμε έτσι, το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν φυσικά ο φασισμός και ιδιαίτερα ο ναζισμός και οι γενοκτονικές του πολιτικές με αποκορύφωμα και σύμβολο το ολοκαύτωμα. Εξού λοιπόν και η συστηματική προσπάθεια σύγκρισης κομμουνισμού και φασισμού-ναζισμού ως ιδεολογίες, ως καθεστώτα, ως συστήματα, ώστε να αποδειχθεί ότι ο κομμουνισμός είναι χειρότερος και να φορτωθεί εμέσως την ευθύνη και για τα εγκλήματα του δεύτερου. Απέναντι λοιπόν στον κοινό ολοκληρωτισμό, στέκεται κατήγορος μια ανανεωμένη φιλελεύθερη ιδεολογία. Πολύ καλά τα έχει περιγράψει αυτά ένας σημαντικός ιστορικός, ο Έντζο Τραβέρσο, σε ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, την ιστορία ως πεδίο μάχης. Σας το συστήνω. Ας πούμε, λέει πολύ συγκεκριμένα εκεί ένα παράθυμα, λέει ο φιλελεύθερος αντιολοκληρωτισμός, μια συνενετική ανθρωπιστική στάση, μια φυσικοποίηση της τάξης πραγμάτων, της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, αποτελούν τις γενικές συντεταγμένες του 21ου αιώνα. Και οι ιστορικοί εργάζονται μέσα σε αυτές τις πολιτικές και επιστημικές
αν θέλετε βάζετε εισαγωγικά, συντεταγμένες. Η ιστορία πάντα εντάσσεται στο παρόν. Οι εξελίξεις όμως αυτές, από το 1989 στο σήμερα, έχουν και αυτές την προϊστορία τους, με τη σειρά τους, από και τις ρίζες τους από τον ψυχρό πόλεμο. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα το ερμηνευτικό σχήμα, αν θέλετε, το παλιότερο του αντιφασιστικού πολέμου ξυλωνόταν σιγά σιγά για να εμφανιστεί ένα νέο ψηφιδωτό από το 1989-90 κυρίως και μετά. Προσπαθήσουμε να κάνουμε, να δείξουμε ορισμένες αναγκαστικά, ίσως τις πιο σημαντικές κατά τη γνώμη μας, φάσεις αυτής της δίδυμης πορείας πολιτικού και ιστορικού αναθεωρητισμού. Ένα ολοένα και πιο διαδεδομένο ερμηνευτικό σχήμα λοιπόν για το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, που συνδέει τους δύο παγκοσμίους πολέμους, ή αν θέλετε καλύτερα την ευρωπαϊκή εκδοχή τους, είναι αυτή του Ευρωπαϊκού Εμφυλίου Πολέμου, από το 1914 στο 1945. Αυτό μας φαίνεται λίγο παράδοξο, γιατί στην ελληνική γλώσσα αποδίδουμε ως εμφύλιο πόλεμο τον όρο Civil War, έτσι, το οποίο είναι η Guerre Civile, είναι κυριολεκτικά ένας πολιτικός πόλεμος. Το σχήμα αυτό, ας το δεχτούμε ως Ευρωπαϊκό Εμφύλιο Πόλεμο, προσπαθεί να περιγράψει έναν ιστορικό κύκλο. Οι αντιθέσεις οι οποίες είχαν συσσωρευτεί προηγούμενα εκδηλώνονται κατακλυσμιαία με δύο παγκόσμιους πολέμους και διαφορετικά συστήματα μετά να αντιμάχονται για να κυριαρχήσουν πάνω σε μια ιστορική μεταβολή. Ο Eric Hobsbawm, ίσως ο μεγαλύτερος ιστορικός του 20ου αιώνα, περιγράφει την περίοδο αυτή ως έναν διεθνή ιδεολογικό εμφύλιο πόλεμο, στον οποίο συγκρούονται ο διαφωτισμός, στον οποίο σαφώς εντάσσει τη Ρωσική Επανάσταση, σε συνέχεια της Γαλλικής, εναντίον του αντιδιαφωτισμού με τη μορφή του φασισμού. Ο ορισμός όμως αυτός του Ευρωπαϊκού Εμφυλίου Πολέμου υπήρξε διαφορετικός στο ομώνυμο βιβλίο του γερμανού ιστορικού Ernst Nolte το 1987, ο πλήρης τίτλος του οποίου ήταν «Ο Ευρωπαϊκός Εμφύλιος Πόλεμος 1917-1945, Εθνικοσοσιαλισμός και Μπολσεβικισμός». Η περιοδολόγηση εδώ έχει τη σημασία της. Ο εμφύλιος δηλαδή για τον Όλτε δεν ξεκινάει το 14, όπως για τον Hobsbawm, αλλά το 17, με την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Άρα ο Μπολσεβικισμός, σύμφωνα με τον Όλτε, ήρξε το πρώτο χειρόν αδίκων, έτσι, και ο Εθνικοσοσιαλισμός υπήρξε μια απάντηση σε αυτή την αδικοπραγία. Την αντιστοίχηση του σχήματος αυτού με την ελληνική περίπτωση μπορούμε να την φανταστούμε. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν, η οποία ήταν μια περίοδος γενικά μιας συντηρητικής νεοφιλελεύθερης επανάστασης, η αντιεπανάσταση όπως θέλετε, ξεσπάει λοιπόν και στη Δυτική Γερμανία η γνωστή διαμάχη των ιστορικών για τη φύση του ναζισμού και την ερμηνεία του ολοκαυτώματος. Τη διαμάχη την ξεκινάει ο ίδιος ο Νόλτε με ένα άρθρο του, στο οποίο ισχυριζόταν ότι η φυλετική φόνη των ναζιστών ήταν μια αμυντική αντίδραση στους ταξικούς φόνους των Μπολσεβίκων. Έτσι, και τα σοβιετικά γκουλάγκ ήταν πιο πρωτότυπα, έτσι, τουλάχιστον από το Auschwitz. Η υποστήριξη των Χίτλερ ήταν μια λογική αντίδραση των Γερμανών απέναντι στον Μπολσεβικισμό και η επίθεση των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση αποτελούσε μια νόμιμη πράξη αυτοάμυνας κατά μιας υπαρκτής απειλής. Αυτές οι ακραία αναθεωρητικές τοποθετήσεις προκάλεσαν την αντίδραση άλλων ιστορικών και διανοούμενων, με γνωστότερο τον φιλόσοφο Γιούργεν Χάμπερμας. Άλλοι συντάχθηκαν με τον Όλτε στην προσπάθεια σχετικοποίησης και δικαιολόγησης των γερμανικών εγκλημάτων και γενικότερα του ναζιστικού καθεστώτος, ενώ έντονη ήταν η προσπάθεια μετατροπής της Γερμανίας και των Γερμανών από θύτες σε θύματα. Θύματα του πολέμου. Ο ίδιος ο Όλτε, με άρθρα και συνεντεύξεις του κατά τη δεκαετία του 90, διατύπωνε ολοένα και πιο ακραίες θέσεις. Ισχυρίστηκε μάλιστα στην βιογραφία του Χάιντεγκερ, που ήταν και ο ίδιος μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, ότι ο εθνικοσοσιαλισμός τέλος πάντων ήταν ο σωστός δρόμος για τη Γερμανία το 1933. Σε μια ενδιαφέρουσα περιγραφή του γερμανικού αναθεωρητισμού, ο ιστορικός Ρίτσαρντ Βόλιν, στο έργο του «Η γοητεία του ανορθολογισμού», υπάρχει από τις εκδόσεις Πόλης, συσχέτισε τον αναθεωρητισμό στη Γερμανία με τον δεξιό πολιτικό αναθεωρητισμό και τη συγκρότηση μιας νέας δεξιάς.
Το διακύβευμα ήταν η απαλλαγή από τις ενοχές για το ναζιστικό παρελθόν και η δημιουργία μιας νέας περήφανης γερμανικής ταυτότητας. Η στρατηγική αυτού του αναθεωρητισμού, που ξεκινάει από το ιστορικό παρελθόν για να επηρεάσει το πολιτικό παρόν, είναι χαρακτηριστική και παρουσιάζει πολύ χαρακτηριστικές ομοιότητες με όσα συνέβησαν και εδώ στην Ελλάδα με την περίπτωση που συζητάμε σήμερα, με την καθυστέρηση ορισμένου κάποιου χρόνου τέλος πάντων. Οι εκπρόσωποι της νέας δεξιάς στη Γερμανία διακήρυξαν προγραμματικά το στόχο της ανατροπής της υποτιθέμενης ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς, παρουσιάστηκαν ως η νέα γενιά σε αντιπαράθεση με τη γυρασμένη αριστερά της επάρατης δεκαετίας του 1960. Παρουσιάστηκαν ως αντικαθεστωτικοί, ως εκείνοι που θα γκρέμιζαν τα ταμπού και τα θέσφατα, θεματοφύλακες των οποίων ήταν ξανά η αριστερή ιστορική. Αυτό το γράφει ο Wallin, όπως την περιγράφει. Λοιπόν. Και φυσικά δεν παρέλειπαν να κατηγορούν αυτούς τους τελευταίους για καθεστωτισμό, για φήμωση της ελευθερίας του λόγου και του επιστημονικού διαλόγου. Άρα δεν έχουμε και κάποια πρωτοτυπία, αν θέλετε, σε αυτά που είδαμε εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Στην προσπάθειά τους στη Γερμανία να αποκαταστήσουν τον γερμανικό εθνικισμό, επιδόθηκαν στην αναθεώρηση του ναζισμού, σχετικοποιώντας, δηλαδή ελαχιστοποιώντας τα εγκλήματά του και προβάλλοντας θετικές πλευρές. Ενώ συστηματική επίσης ήταν η μεγιστοποίηση των δεινών που υπέστησαν οι ίδιοι οι Γερμανοί στην προσπάθεια αυτή θυματοποίησης, αν θέλετε. Η νέα αυτή δεξιά στη συνέχεια ενισχύθηκε φυσικά με την ενοποίηση των Γερμανιών και την απενεχοποίηση, αν θέλετε, της γερμανικής υπερηφάνειας. Και η επιρροή της έφτασε μέχρι τα νότερα κλιμάκια της γερμανικής δεξιάς, ένας επιφανής εκπρόσωπος της οποίας είναι ο γνωστός μας Wolfgang Schäuble, ο οποίος προσυπογράφει όλα αυτά τα ωραία και ο ίδιος ο Wallin τον αναφέρει στο βιβλίο του, λέγοντας ότι χρησιμοποιεί εκφράσεις οι οποίες στοχεύουν στα σκοτεινότερα ένστικτα του πατριωτισμού των Γερμανών. Αυτή η σχετικοποίηση των ναζιστικών εγκλημάτων αναπόφευκτα έριξε νερό στο μήλο των ακόμα πιο ακραίων απόψεων. Και μιλάμε πλέον για τη θεωρία τον αρνητισμό, negationism. Η οργανωμένη λοιπόν συστηματική μαζική θανάτωση μεταξύ 5 και 6 εκατομμύρια Εβραίων της Ευρώπης, γνωστή ως ολοκαύτωμα, η Σοά, υπήρξε το έγκλημα το οποίο λιγότερο από όλα τα άλλα θα μπορούσε να λαχιστοποιηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο συμψηφισμού με τα όποια κομμουνιστικά εγκλήματα. Για το λόγο αυτό και για άλλους λόγους, αμφισβητήθηκε από ακραίους κύκλους η ίδια η ύπαρξη του ολοκαυτώματος. Γι' αυτό στην περίπτωση αυτή δεν μιλάμε για απλό αναθεωρητισμό, αλλά για άρνηση. Negationism, Holocaust denial είναι η σχετική όρη. Οι αρνητές λοιπόν του ολοκαυτώματος χρησιμοποιούν το σχετικιστικό οπλοστάσιο του αναθεωρητισμού, αποκρύπτοντας γεγονότα ή σχετήσεις που δεν ταιριάζουν με το συμπέρασμά τους, υπερπροβάλλοντας άλλα. Πάνε όμως και ένα βήμα παραπέρα, αρνούμενοι ιστορικά γεγονότα, παραποιώντας τεκμήρια, παρερμηνεύοντας πηγές και γενικά περιφρονώντας κάθε ιστορική δεοντολογία και μεθοδολογία. Η μόνιμη ποδός είναι πως το ολοκαύτωμα συνιστά μια σιωνιστική συνωμοσία με στόχο την στοχοποίηση Γερμανίας και την απόκρυψη των εγκλημάτων των συμμάχων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τη δεκαετία του 60 αρχίζει αυτή η βιομηχανία, με έργα τα οποία παραπέμπουν το ένα στο άλλο. Έτσι. Κατά τη διάρκεια, βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα, τα τεκμήρια για την οργάνωση και την εκτέλεση του ολοκαυτώματος έχουν πολλαπλασιαστεί από πάρα πολλές πηγές που έχουν ανοίξει. Παρ' όλα αυτά, οι αρνητές του ολοκαυτώματος επιμένουν στους ίδιους ισχυρισμούς, αποδεικνύοντας και με αυτόν τον τρόπο ότι πρόκειται για μια προαποφασισμένη τιμιγορία προγραμματικού χαρακτήρα για τον σύγχρονο νεοναζισμό. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται μπόρεσαν, αν θέλετε, να αναπτυχθούν και να βρουν πρόσβαση στον ακαδημαϊκό χώρο μέσα και σε ένα περιβάλλον ανόδου του σχετικισμού έως και αγνωστικισμού, ο οποίος πολύ γενικά έχει γίνει ευρέως γνωστός ως μεταμοντερνισμός. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ρίτσαρντ Εύανς, μέσα στο μεταμοντέρνο πνευματικό κλίμα που επικρατούσε και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα μέσα της δεκαετίας του 70, όλο ένα και περισσότεροι μελετητές αμφισβητούσαν ότι τα κείμενα διαθέτουν κάποιο σταθερό νόημα,
αντίθετα νοηματοδοτούνται από τον αναγνώστη κλπ. Κλπ. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα διευρύνθηκαν και εντατικοποιήθηκαν δραστηριότητες όπως αυτές των αρνητών του ολοκαυτώματος, μιας και ο απόλυτος σχετικισμός δεν άφηνε όρθιο κανένα κριτήριο για τη διάψευση τέτοιου είδους απόψεων. Και η κριτική εναντίον τους εκλαμβανόταν ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου. Η γνωστότερη περίπτωση είναι μάλλον εκείνη του David Irving. Ο ίδιος είχε κάνει μια μήνυση σε μια ιστορικό η οποία τον είχε χαρακτηρίσει ως αρνητή. Το αποτέλεσμα ήταν η δίκη να μετατραπεί σε μια επιστημονική εξέταση των γραφωμένων του, να αποδειχθούν οι κατηγορίες και ο ίδιος να περιγραφεί στην δικαστική απόφαση ως ενεργός αρνητής του λογοαυτώματος, αντισημίτης, ρατσιστής κλπ. Κλπ. Ο ίδιος αργότερα συνελήφθηκε και καταδικάστηκε στην Αυστρία, μάλιστα σε φυλάκιση. Οι δίκες και αυτές και τα λοιπά έχουν ανοίξει το ζήτημα των δικαστικών διώξεων ως τρόπο αντιμετώπισης, τα οποία μπορούν να μετατρέψουν τη δικαστική εξουσία σε κριτή της ιστορίας. Αν και δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες, και φυσικά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ανεθωρισμού και αρνητισμού, ισχύει ότι τέτοιου είδους δίκες προσφέρουν δημοσιότητα σε πρόσωπα που ιδάλως θα ήταν μάλλον περιθωριακά και χωρίς πρόσβαση στο ευρύτερο κοινό, όπως υποστήριξε ο Χάγκεν Φλάισερ. Μια τέτοια είδους περίπτωση ήταν εδώ στην Ελλάδα και η περίπτωση του ιστορικού Χάινς Ρίχτερ, ο οποίος εδιώχθη με τον γνωστό αντιρατσιστικό νόμο για τα πορίσματά του σχετικά με τη μάχη της Κρήτης, τη δήθεν υποτική στάση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, τη βαρβερότητα των κριτικών αντιστασιακών κτλ. Η κατηγορία κατέπεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά η δημοσιότητα που του χάρισε στον κύριο Ρίχτερ τον ενθάρρυνε σε νέες αναθεωρητικές περιπέτειες, αμφισβητώντας το γερμανικό κατοχικό κρέος στην Ελλάδα, με μια δόση αντισημιτισμού για τους Έλληνες Εβραίους και φυσικά για τους κριτικούς. Έχει σημασία η Λίπσταντ, η οποία είναι μια ιστορικός που ασχολείται με το ολοκαύτωμα, σε μια συνέντευξή της έκανε μια κέρια παρατήρηση ότι οι ιστορικοί αναθεωρητές όπως ο Νόλτε κατά κάποιο τρόπο είναι πιο επικίνδυνοι και από τους ίδιους τους αρνητές. Έγραφε η Λίπσταντ ότι ο Νόλτε είναι μιας πρώτης τάξης αντισημίτης που προσπαθεί να αποκαταστήσει τον Χίτλερ λέγοντας ότι δεν ήταν χειρότερος από τον Στάλιν. Αλλά είναι προσεκτικός στο να αρνηθεί το ολοκαύτωμα. Οι αρνητές του ολοκαυτώματος κάνουν τη ζωή του Νόλτε πιο εύκολη. Με τη ριζοσπαστική επιχειρηματολογία τους έχουν τραβήξει το κέντρο λίγο προς τη μεριά τους και συνακόλουθα ένας εξτρεμιστής λιγότερο ριζοσπαστικός, όπως ο Νόλτε, βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο, πράγμα που τον κάνει περισσότερο επικίνδυνο. Ας πάμε λίγο πιο πίσω. Αν λοιπόν στην Γερμανία το καθήκον του αναθεωρητισμού ήταν η άμβλυνση των πανευρωπαϊκών συνεπειών του ναζισμού και η επίρρυψη της ευθύνης για τα δεινά του στο εξωτερικό και ειδικά στον κομμουνισμό, στη Γαλλία είχαν μια δική τους επανάσταση να αμβλύνουν. Λόγω του ειδικού βάρους της ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης, η αναθεώρηση της ιστορίας του 20ου αιώνα και η δαιμονοποίηση του κομμουνισμού οδηγήθηκε μέσω της ιστορίας των επαναστάσεων από τη Ρωσία, από τη Ρωσική Επανάσταση, πίσω στη Γαλλία. Στη Γαλλική Επανάσταση ως μήτρα του ολοκληρωτισμού. Στη Γαλλία, λοιπόν, η αναθεώρηση της ιστορίας των επαναστάσεων ουσιαστικά οδηγεί στην απαλλαγή, τη χειραφέτηση, αν θέλετε, του φιλελευθερισμού από την ιστορική κληρονομιά των επαναστάσεων. Χαρακτηριστικά, ενώ στη Γερμανία ο αναθεωρητισμός σχετίστηκε κυρίως με τη νέα δεξιά, στη Γαλλία αντιθέτως εκπροσωπήθηκε από πρώην αριστερούς και πρώην κομμουνιστές που αποκήρυξαν το πολιτικό παρελθόν τους, συντάχθηκαν και συντάχθηκαν με τη νεοφιλελεύθερη Ορθοδοξία. Αυτή η πολιτική αναστροφή οδήγησε σε μια αναθεώρηση του σχήματος ιστορικής προόδου που έπρεπε να απαλλαγεί από επαναστατικές διαδικασίες και στην παρουσίαση του πολιτικού και οικονομικού φιλελευθερισμού ως του καλύτερου και σε κάθε περίπτωση του μόνου δυνατού κόσμου, τοποθετώντας τόσο τον κομμουνισμό όσο και τον φασισμό στο επίπεδο των ιστορικών ατυχημάτων. Εμβληματική μορφή της πορείας αυτής ήταν ο ιστορικός François Furet, πρώην μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και ειδικός της ιστορίας Γαλλικής Επανάστασης.
Ο Φιουρέ συνέχισε μια αφήγηση που διατηρούσε στην ιστορία έναν προσανατολισμό προς την πρόοδο, μόνο που σε αυτήν δεν είχαν πια θέση ούτε επαναστάσεις, ούτε φυσικά ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα. Ξεκινώντας από μια κριτική στη πιο ριζοσπαστική φάση της Γαλλικής Επανάστασης, οδηγήθηκε σε μια συνολική απόρριψη της αναγκαιότητάς της για την έλευση της σύγχρονης δημοκρατίας και σε καταγγελία της ως εκτροχιασμού από τη φυσιολογική οδό προς τον φιλελευθερισμό. Άρα τελικά ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης των επαναστάσεων? Αφού απορριφθούν οικονομικοί, κοινωνικοί, ακόμα και πολιτικοί λόγοι, το ξέσπασμα των επαναστάσεων μπορεί να περιοριστεί σε ιδεολογικούς λόγους. Στις αιμονές δηλαδή μιας μειοψηφίας με ολοένα και πιο σκοτεινούς σκοπούς και πρακτικές. Για τον Φιουρέ η επανάσταση, είτε η γαλλική είτε η ρωσική, οφείλεται στην ιδεολογία και τα καθεστώτα που θέλει να εγκαταστήσει είναι ιδεοκρατικά. Η τρομοκρατία της Γαλλικής Επανάστασης αποδίδεται σε αυτούς τους ιδεολογικούς λόγους και παρουσιάζεται ως το πρότυπο όλων των μετέπειτα αιματηρών επαναστάσεων και ειδικότερα ως το πρότυπο της μπολσεβικικής βίας. Αφού έγινε αυτό το ξεκίνημα λοιπόν από το Φιουρέ με την εξίσωση των επαναστάσεων της Γαλλικής και της Ρωσικής, παραβλέποντας όλες τις διαφορές τους και τους υλικούς όρους, ο δρόμος ήταν πλέον ανοιχτός για μια σειρά γενικεύσεων και ταυτίσεων ώστε να δημιουργηθεί ένα πασπαρτού μοντέλο επανάστασης. Για ένα μαθητή λοιπόν του Φιουρέ, τον Γενιφέ, οι επαναστάσεις χαρακτηρίζονται από ατέλειωτη τρομοκρατία, κατασυρωή δολοφονία θυμάτων, με βάση ένα σενάριο που δεν έπαψε να επαναλαμβάνεται εδώ και δύο αιώνες. Και λοιπά και λοιπά. Τα γεγονότα της Βανδέας στη Γαλλία είναι ο προάγγελος των κομμουνιστικών γενοκτονιών, γενικότερα η βία της Γαλλικής Επανάστασης είναι έμπνευση για τις σφαγές των Μπολσεβίκων. Αφού λοιπόν επαλήφονται οι υλικοί όροι, η ιστορία μετατρέπεται σε έρμεο και δίκη προθέσεων. Οι αιτίες των επαναστάσεων μπορούν να είναι κατηγορίες όπως η ιδεολογία, η ψύχωση, το πάθος, ο φανατισμός, η βία, η τρομοκρατία. Το επόμενο λοιπόν και τελευταίο στάδιο ήταν η παρουσίαση του κομμουνισμού ως απλά και μόνο μιας εγκληματικής ιδέας και πρακτικής. Από το παρελθόν μιας αυταπάτης του Φιουρέ το 1945, ο τίτλος του βιβλίου του, όπου ο φασισμός και ο κομμουνισμός ήταν απλώς σύντομα επεισόδια πλαισωμένα από αυτό που ήθελαν να καταστρέψουν, τη φιλελεύθερη δημοκρατία, φτάνουμε γρήγορα στη μαύρη βίβλο του κομμουνισμού, που μετά τον Φιουρέ, ο οποίος ήταν ο φυσικός επιμελητής, μετά τον θάνατό του επιμελείται ο Στεφάν Κουρτουά, ο οποίος και αυτός ήταν πρώην αριστεριστής, όπου ο κομμουνισμός παρουσιάζεται ως εγκληματικό φαινόμενο, η αιτία για εκατομμύρια νεκρών, όχι πια ως δυναμική των επαναστάσεων, αλλά ως προσχεδιασμένο έγκλημα. Με τον Κουρτουά περνάμε στον αστερισμό της πτωματολογίας. Αθροίζονται όλα τα θύματα πολέμων επαναστάσεων για να αποδοθούν στην εγκληματική φύση του κομμουνισμού και να αποδειχθεί επιτέλους ότι με αυτόν τον τρόπο αυτό ο κομμουνισμός είναι χειρότερος από τον φασισμό. Να πάμε λοιπόν λίγο στα καθ' εμάς. Η ελληνική εκδοχή λοιπόν του ανεοθεωρητικού ρεύματος, που έχει ταυτιστεί με το έργο των Καλύβα Μαρατζίδη, και άλλωστε οι ίδιοι διεκδικούν την ιδιότητα αυτή ως ιδιαίτερα τιμητική του αναθεωρητή, ως ουσία της επιστημονικής προσέγγισης. Τι σημαίνει ανεθεώρηση κτλ. Μας τα είπε ο Πολυμέρης πριν, στο πρώτο ερώτημά του. Όμως, όπως και στις παρουσιάσεις που είπαμε πριν για την Γερμανία και την Γαλλία, και φυσικά εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες περιπτώσεις, την Ιταλία και εκεί μέσα από την ιστορία του φασισμού βγαίνουν αμφισβήτηση του αντιφασιστικού έτσι πάλι ερμηνευτικού σχήματος και λίγο πολύ την υιοθέτηση του φασισμού ως μιας εθνικής κληρονομιάς της Ιταλίας, έτσι. Και φυσικά και στη Σοβιετική Ένωση, έτσι, μετά την πτώση του καθεστώτος, πώς ξεκινάει μια αναθεώρηση, αρχικά από την περίοδο του Σταλινισμού και μετά για να φτάσει πίσω στην Επανάσταση και πάει λέγοντας και στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες. Όπως όλες αυτές οι περιπτώσεις, η αναθεώρηση δεν συνίσταται τόσο στη διατύπωση νέων ερωτημάτων και στην επαναξιολόγηση ερμηνευτικών σχημάτων, αλλά στην κατοχύρωση προαποφασισμένων σχημάτων με ένα συγκεκριμένο αντικειμενικά πολιτικό σκοπό.
την καταδίκη της αριστεράς απριόρι, ως απριόρι ολοκληρωτικής, αν όχι εγκληματικής δύναμης. Και το θέμα εδώ στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό, η στοχοποίηση και η, αν θέλετε, καταδίκη της αριστεράς ως πολιτικής δύναμης, όχι της αριστερής ιστοριογραφίας. Έτσι. Άλλωστε λοιπόν, και στο, όσον αφορά τους Καλύβα Μαρατζίδη, στην εισαγωγή τους διακηρύσουν προγραμματικά το στόχο της αποδόμησης των κυρίαρχων μύθων που τυχαίνει να είναι σχεδόν αποκλειστικά αριστερή σκοπή, όπως λένε οι ίδιοι. Δεν θα προχωρήσω σε μια κριτική, θα το κάνουν, οι υπόλοιποι δύο μιλητές. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς οι προηγούμενες εξελίξεις, αν θέλετε, που προσπάθησα να περιγράψω, έχουν σχέση και με τα εδώ. Εξ αρχής η έρευνα των Καλύβα Μαρατζίδη επικεντρώθηκε στη δεκμηρίωση της αριστερής βίας κατά τη δεκαετία του 40, ως αιματηρής προσπάθειας του ΚΚΕ για κατάληψη της εξουσίας, δεν επιμένω, μας τα είπε ο Πολυμέρης, εφαρμόζεται στην ελληνική περίπτωση, τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση του Καλύβα, η πτωματολογία της μαύρης βίβλου του κομμουνισμού που καθιέρωσε ο Κουρτουά, ο οποίος όμως ήταν καθηγητής του έτερου μέλους της ομάδας, του Νίκου του Μαρατζίδη. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι και η διαφορετική περιοδολόγηση του εμφυλίου πολέμου, η έναρξη του οποίου για τους Καλύβα Μαρατζίδη τοποθετείται το 43 μέσα στην κατοχή, η έναρξή του το 46 δεν είναι ικανοποιητική, καθώς θα μπορούσαν να αποδοθούν ευθύνες στη Λευκή Τρομοκρατία μετά τη Βάρκιζα ή και πιο πριν. Για τον ίδιο λόγο, αν θέλετε, περίπου ανάλογα, και ο Νόλτε είχε τοποθετήσει στην αρχή του Ευρωπαϊκού Εμφυλίου Πολέμου, όχι στα 14 που έφερε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο όλη τη βαρβαρότητα που οι Ευρωπαίοι επιφύλασαν μέχρι τότε για τις άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά στο 17 και στη Ρωσική Επανάσταση, η αντιμετώπιση της οποίας δικαιολογούσε ακόμα και τον ναζισμό για τον Νόλτε. Και βέβαια αυτό το θέμα του εμφυλίου πολέμου έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ένα μέρος της αναθεώρησης, αν θέλετε, της ιστορίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μιλάει για εμφύλιο πόλεμο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τη διάρκεια της αντίστασης και του ένοπλου δολοφονισμού και σε άλλες χώρες, στην Αλβανία, στη Ιουγκοσλαβία και στην Ιταλία και αλλού. Άρα θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι το αναθεωρητικό ρεύμα και στην Ελλάδα θα μπορούσε να μιλάει για εμφύλιο πόλεμο κατά τη διάρκεια της κατοχής, ακόμα και αν δεν είχε γίνει ο εμφύλιος πόλεμος μετά το 1946. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα ερώτημα. Εάν για τον Νόλτε ο ναζισμός και ο πόλεμος εξόντωσης της Ανατολή ήταν μία έλογη απάντηση για την αντιμετώπιση της μπολσεβικικής απειλής, τότε γιατί όχι, γιατί η συγκρότηση από τους ναζί των ένοπλων σωμάτων, των γνωστών ως τάγματα ασφαλείας, να μην είναι μια κατανοητή αντίδραση απέναντι στη βία της αριστεράς για τους Καλύβα και Μαρατζίδη. Συγκεκριμένη περίπτωση για τη συγκρότηση των ταγμάτων ασφαλείας, ο Καλύβας και ο Μαρατζίδης παραθέτουν μια σειρά αιτίες, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές. Δεν θα βρείτε αντίστοιχες αναλύσεις για τη δράση της αριστεράς, φυσικά έτσι. Εδώ αρκεί, όπως είδαμε, παραπάνω η ιδεολογία. Όλες αυτές οι αιτίες για τη συγκρότηση των ταγμάτων συντείνουν εν τέλει στον αντικομμουνισμό ως μια έλογη απάντηση στην κομμουνιστική απειλή. Ομοιότητα επίσης έχουν οι διακηρύξεις τους σε σχέση με αυτές της γερμανικής δεξιάς. Από την εποχή του διαλόγου και την ιστορία μέσω εφημερίδων το 2004 μέχρι τα εμφύλια πάθη, το δίδυμο Καλύβα Μαρατζίδη επέρεται ότι φέρνει τον νέο στην ιστορική έρευνα, με τόλμη και αυτοπεποίθηση, όπως λένε στην εισαγωγή τους, ενάντια σε ιεραρχίες και την καθεστωτική λογική που εκφράζουν καθηγητές ιστορίας. Όχι μόνο αριστεροί, αλλά και άλλοι, χαρακτηρίζουν τις ιστορικές ερμηνείες που δεν ταιριάζουν με τους σκοπούς της και τις αφηγήσεις τους, οι οποίες ιστορικές ερμηνείες είχαν όντως ανατρέψει καθεστωτικές αφηγήσεις δεκαετιών, ως αντιλήψεις με πολιτική στόχευση και χωρίς ιστορική τεκμηρίωση, με δύο λόγια ως μυθολογία της αριστεράς. Δεν παραλείψαν, όπως και οι Γερμανοί ομολογοί τους, να καταγγέλουν σε κάθε περίπτωση τη φήμωσή τους και να παρουσιάζονται ως θύματα, ενώ η προβολή τους από τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι συστηματική.
Τέλος, αυτό που εκφράζεται πανευρωπαϊκά με τον ιστορικό αναθεωρητισμό ισχύει και για την Ελλάδα. Αντικειμενικά, ο πολιτικός στόχος είναι η απαξίωση και δαιμονοποίηση της αριστεράς στο παρελθόν και η περιθωριοποίησή της στο πολιτικό παρόν και μέλλον. Όχι τόσο συγκεκριμένων αριστερών κομμάτων, αν θέλετε, σήμερα, αλλά ως συμβόλου γενικότερα της αξίας της κοινωνικής αντίστασης, της επανάστασης ως μιας προοδευτικής διαδικασίας, του οράματος και της δυνατότητας για μια δικαιότερη κοινωνική οργάνωση. Ο κομμουνισμός εν τέλει για τον Φιουρέ ήταν μια αυταπάτη, για τον Μαρατζίδη ήταν μια ουτοπία που έχασε τα λογικά της. Ευχαριστώ.